Στις 11 έξω από τα γραφεία της ΔΕΗ, ενάντια στο χαράτσι και όχι μόνο, αλλά και ενάντια στις αυξήσεις στα τιμολόγια που έρχονται από τις αρχές του νέου έτους. Να καλημερίσουμε τον Κώστα Μαρματάκη, είναι μέλος της κίνησης των πολιτών ενάντια στο χαράτσι. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρματάκη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, βροχερή ημέρα σήμερα, αλλά κινητοποίηση θα γίνει κανονικά, έτσι δεν είναι, στις 11. Κινητοποίηση θα γίνει, άλλωστε έχει εκεί στο ΕΦ Χαλκοκονδύλι, νομίζω ότι οι εκατοντάδες πολίτες περιμένουν να έρθουν με τους λογαριασμούς τους και τις ειδοποιήσεις με τις εντολές διακοπών του ρεύματος. Δεν έχουν το κουράγιο και δεν θα περάσουν από την οποιαδήποτε καιρική δυσκολία. Εξάλλου η βροχή είναι το λιγότερο έτσι, που πρέπει να μας φοβίζει. Ναι. Είναι τόσα πολλά τα πράγματα. Όταν έχουμε χιλιάδες καταναλωτές που τους κόβεται το ρεύμα, νοικοκυριά που μένουν μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, χωρίς θέρμανση, χωρίς τα στοιχειώδη, χωρίς το βασικό αγαθό της ηλεκτροδότησης, δεν νομίζω ότι το κύριο θα είναι μια βροχή. Έτσι ακριβώς είναι και βέβαια η ΔΕΗ ήδη έχει στείλει έτσι κατ' εντολήν στουρνάρα τους νέους λογαριασμούς στους οποίους είναι ενσωματωμένο και το χαράτσι. Ναι. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση τον κύριο Λυκούδη, τον παλιό μου σύντροφο, να λέει ελπίζω σε μια σόφρονα απόφαση και το χαράτσι της ΔΕΗ από τους δικαστές για να μην παρθούν νέα μέτρα. Δηλαδή εντάξει. Μάλιστα. Είναι σε απίστευτη κατάσταση και παρανομίας, αντισταγματικότητας, κατάργησης όλων των δικαιωμάτων των πολιτών και των αρχών, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, του διαφωτισμού πια. Έχουμε γυρίσει στην προσπάθεια να πάμε πίσω και από τη Γαλλική Επανάσταση. Τα στοιχειώδη ζητήματα που έμπαιναν τότε με την τήρηση των αποφάσεων της δικαιοσύνης. Και φυσικά δεν είναι τυχαία καθόλου. Τυχαία και η αναφορά στην έκθεση της Κομισιόν. Έτσι, που επισημαίνει ότι αν δημοσιονομικά μέτρα κριθούν αρνητικά στα δικαστήρια, τότε θα είναι επιτεκτική η επιβολή νέων μέτρων. Είναι μια καθαρή απειλή αυτή και μια προειδοποίηση και προς τις δικαστικές αρχές της χώρας. Και εδώ πέρα βέβαια, κύριε Μαρματάκη, έχουμε ξεφύγει κατά πολύ. Έτσι. Βαδίζουμε σε άλλες ατραπούς πλέον. Ναι, νομίζω ότι πρέπει το κίνημα των πολιτών, το συνδικαλιστικό κίνημα, το κίνημα των πλατεών και των λαϊκών συνελεύσεων, αλλά και η αριστερά, να αντιμετωπίσουν με άλλους όρους και σε άλλο επίπεδο πια αυτή τη σύγκρουση που σας πάει και την επίθεση από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και εμείς προχωράμε σε αυτήν την κινητοποίηση σήμερα μαζί με πολλές άλλες κινήσεις και δημοτικές κινήσεις, έχει καλέσει και ανοιχτή πόλη για σήμερα, αλλά και πρωτοβουλίες πολιτών από τις γειτονιές, ζητώντας να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος, είναι το πρώτο και βασικό αίτημα. Ζητάμε επίσης να μην γίνει καμία αύξηση. Ναι, γιατί ήδη προγραμματίζονται αυξήσεις. Και μάλιστα γίνεται λόγος και για αυξήσεις μέχρι και 30-40% σταδιακά. Οι διακανονισμοί να γίνονται με βάση και κοινωνικά κριτήρια και όχι με κριτήρια μόνο αν είσαι συνεπής. Και τέλος να ανοίξει η συζήτηση και η ΔΕΗ να κάνει αποδεκτή την πρόταση της ΓενόπΔΕΗ για δωρεάν ηλεκτροδότηση των 2 εκατομμυρίων οικονομικά δύναμων καταναλωτών. Μία πρόταση δεν την έχουμε ακούσει πουθενά τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τη ΓενόπΔΕΗ λοιπόν μιλάμε για 330 εκατομμύρια ευρώ ετησίως έσοδα της ΔΕΗ από την κατηγορία καταναλωτών που καταναλώνουν άμεσα σε 400 έως 1000 κιλοβάτ το τετράμινο. Πρώτη για εντυπωσιακή πρόταση. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι τα έσοδα από το σύνολο των καταναλωτών σύμφωνα με τη ΓενόπΔΕΗ πάντα ξεπερνούν τα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί να πάρθει μια πρόταση που φαίνεται παραστατική, ριζοσπαστική, αλλά ταυτόχρονα είναι απόλυτα ρεαλιστική. Να μην πληρώνουν οι καταναλωτές που έχουν χαμηλή κατανάλωση και είναι φτηνά νοικοκυριά, ξεκινά από 400 κιλοβατόρες έως τις 1000 κιλοβατόρες και έτσι βγάζει έξω και τα εξοχικά που είναι κάτω από 400 κιλοβατόρες. Είναι πολύ μελετημένη η πρόταση για ΝΟΠΔΕΗ.
που έχει συμπαρασταθεί στον αγώνα μας και συντονιζόμαστε συνεχώς και έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πάρα πολλές νίκες. Το βλέπετε συνεχώς ότι το μέτωπο του Καρατσιού φέρνει συνεχώς αποφάσεις και δυσκολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση. Γιατί ένα μέτωπο ενωτικό, ουσιαστικό και είχε βασικό χαρακτήρα την αυτοοργάνωση των πολιτών. Και αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος από ό,τι φαίνεται. Και βέβαια ο αγώνας δεν πρέπει να σταματήσει σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να δούμε και εξ αρχής και αυτό καθ' αυτό το χαράτσι, είτε εισπράτεται μέσω της ΔΕΗ είτε όχι, κύριε Νορματάκη. Εννοείται και φυσικά θα συνεχίσουμε εμείς τον αγώνα και στους δρόμους και θεσμικά και μέσα από τους φορείς αλλά και μέσα από τη δικαιοσύνη να το βγάλουμε, να το καταργήσουμε οριστικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Και εμείς πάρα πολύ για τη συνεχή πληροφόρηση και προβολή των θεσεών μας από το ΠΟΚΙ. Έτσι πρέπει να γίνεται. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.